Καλησπέρα και καλή διασκέδαση. Σας έλειψα. Αγάπη. Εμένα όχι ιδιαίτερα, γιατί εντάξει. Τόσες μέρες εμένα μαζί όχι ιδιαίτερα, ωραία. Πού το είχα. Ωραία, φίλε. Τόσες μέρες μαζί ήμασταν, όχι. Εντάξει, τα ρομ, έλειψες πάρα πολύ. Τώρα αρχίζεις και μιλάς σωστά. Το κενό εδώ πέρα ήταν δυσαναπλήρωτο. Κάτσε να το κάνω λίγο εμπορικό το πράγμα. Καλησπέρα. Είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24 που εκφράζει ουσιαστικά τα θέλω και την νοοτροπία του κορυφαίου κλαμπ στη χώρα, του πρωτοπόρου, του αίτητου, του υπεσφίχτη τέλος πάντων, για να τα λέμε όλα όπως έχουν, της ομάδας η οποία δεν χρειάζεται να παίξει, απλά κερδίζει. Ωραία. Ο ΠΑΟΚ παραμένει πρώτος στη βαθμολογία. Μπορείς να διαβάσεις τη βαθμολογία, αγάπη? Ναι, φυσικά, μισό να ανοίξω. Να ανοίξει τι, τη βαθμολογία? Με αυτή θα... Δεν την ξέρεις απ' έξω, αγάπη. Print screen θα έπρεπε να είναι, αγάπη. Πριν screen, θα έπρεπε να είναι στην. Πώς λέγεται αυτό που το βάζει στην οθόνη? Άκου λοιπόν. Όχι, ολόκληρη τι θέλω. Τι εννοείς? Ολόκληρη. Δεν έχει αυτό το μισό, θα ανοίξει βαθμολογία. Σε πειράζει, το βλέπουμε έτσι, ναι, δηλαδή. Ναι, με πειράζει. Πε τη βαθμολογία. Να ξεκινήσω από κάτω. Από κάτω θα ξεκινήσει. 16ο. Λοιπόν, Απόλλων Σμύρνης με 2 βαθμούς. 2 βαθμούς. Σε 12 αγώνες. Όσο θα έχει ο Τζίμερος, άμα κάναμε εκλογές αυτή τη στιγμή. Ναι. Λεβαδιακός, 15η θέση με 7 βαθμούς. Ναι, το Λεβαδιακό, τον οποίο παίζουμε στα κοντά. Ναι, τη μεθεπόμενη αγωνιστική. Τη μεθεπόμενη αγωνιστική στη Λιβαδιά. Ναι. Ναι. Όφι, 14η θέση με 8 βαθμούς. 8 βαθμούς, Όφι. Στους 11 είναι ΠΑΣ Γιάννενα και Λαμία. Με το οποίο θα παίξουμε σε 3 αγωνιστικές. Ναι. Αστέρας Τρίπολης με 12 στην 11η θέση. Ανεβαίνει ο Αστέρας Τρίπολης μετά την έλευση του Παράσχου. Ναι. 10η Λάρισα με 14 βαθμούς. Λάρισα 14 έχει μαζέψει ο Κούγιας. Αρχίζει και παίρνει κάποιες ανάσες. Καλή ήταν η νίκη της Λάρισας εν ώψη Πτούμπας, ναι. Πανετολικός σε ένατη θέση με 15 βαθμούς. Θα μπορούσε να πάρει βαθμούς αν δεν είχε σφαγεί χθες το Καραϊσκάκι για ακόμη μια φορά, ναι. Πανιόνιος με 17. Ο Πανιόνιος, ο οποίος έκανε ένα μπουλκουμέ στην Στόλκαζαρ, ναι. Δεν παίζουμε με τον Πανιόνιο, έχουμε περάσει από τη Νέα Σμύρνη. Ξάνθη με 18. Ξάνθη, η οποία υποδέχεται στο μάτς της χρονιάς για αυτήν τον Ολυμπιακό την ερχόμενη Κυριακή στις 3 η ώρα. Μετά ακολουθούν Άρης και Παναθηναϊκός μαζί με 19. 19 Άρης και Παναθηναϊκός, οι οποίοι μοιράστηκαν βαθμούς, εντυπώσεις και πέναλτι αβαβά στο παιχνίδι που πέρασε το περασμένο Σάββατο. Mm-hmm. ΑΕΚ με 20. ΑΕΚ, η οποία τέταρτη κέρδισε, ωραία, βγάζοντας το άντερ, όπως είχαμε προβλέψει, το καλά πληρωμένο. Ναι. Ατρόμητος με 25, τρίτος. Δεν κατάφερε να κερδίσει την αρμάδα του Τενέ. Έχασε και άλλο έδαφος στη μάχη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Μην πεις το περίμενες, το Ατρόμητο. Εγώ over το έδωσα και βγήκε γκολ γκολ. Ναι, εντάξει. Ναι, πάμε. Εντάξει. Ολυμπιακός δεύτερος με 26. Η ομάδα η οποία έχει αβάντες επικοινωνιακές, διαιτητικές, ωραία, και όλων των δικαστικές και συνεχίζει να προκαλεί με την ύπαρξή της σε αυτόν τον πλανήτη. Και πρώτος, ποιος είναι? Ο μεγάλος ΠΑΟΚ. Με 32. 32-26. Ναι. Και έχει και μείον 2. Ναι, δηλαδή 34. Άρα έχει 8 βαθμούς διαφορά από τον δεύτερο Ολυμπιακό. Ναι. Ωραία, κανονικά. Αν φορούσαν παντελόνια σε αυτή τη χώρα. Ωραία. Που η μισή είναι ρουφιάνοι και οι άλλοι μισοί εκπαιδεύονται. Ωραία, να γίνουν. 11 νίκες, μία ισοπαλία ο ΠΑΟΚ. 11 νίκες, μία ισοπαλία. Η χώρα η οποία δολοφόνησε τον Καποδίστρια. Ωραία, φυλάκισε, ωραία, τον Κολοκοτρώνη και την Μπουμπουλίνα. Εντάξει. Την εξόρισε την Πουπουλίνα για την ακρίβεια, την έστειλε στο σπίτι της, στην κουζίνα, ενώ είχε δώσει όλα τα λεφτά της για τον αγώνα. Η χώρα του Εφιάλτη, που έδωσε τους Σπαρτιάτες, ωραία, στην περιβόητη μάχη των Θερμοπυλών. Η χώρα που τα φάγαμε μαζί με τον Μπάγκαλο, ο οποίος είναι 402 κιλά αυτή τη στιγμή. Εντάξει, που έχει ηγέτη αξιωματικής αντιπολίτευσης τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που αν του πεις να πάει ευθεία θα στρίψει. Η χώρα που, έχει, που ρήμαξε. Όλους αυτούς που κέρδισαν τους Πέρσες, Παυσανίες, Μιλτιάδη, εξορισμός, πετροβολισμός, όλους δεν έμεινε ούτε ένας. Το Σοκράτη τον έβαλαν εκεί πετοποίημα με ένα κόνιο. Σφινάκι. Σφινάκι, ναι. Με ένα Β52 της εποχής. Ναι. Ωραία. Η χώρα. Ναι, εξωστρακίσαμε τον αριστερή το δίκαιο, λέει ο φίλος ο Αλέξης. Εντάξει. Η χώρα που είχε το Μέγα Αλέξανδρο, που όταν στράβωσε, πήγε μία, τους πήρε κολοφεράτσα, εντάξει, και μετά φτάσαμε στην Ινδία. Ωραία. Ωραία, να τα λέμε όλα. Ναι. Αυτή είναι η κατάσταση και η εικόνα. Θα πρέπει να ξέρουμε λοιπόν ότι σε αυτήν τη χώρα θα πρέπει να, έχουμε, να αντιμετωπίζουμε καθημερινά ρουφιάνους,
Εντάξει, συχάματα, ωραία, διαπλεκόμενους, οχαδερφιστές, σκατόψυχους και απέδευτους. Το πεις με κλίμακα, στο, από το πιο χαμηλά στο χειρότερο. Αυτή είναι η πραγματική εικόνα της χώρας και εμείς ως ΠΑΟΚ που εκφράζουμε το διαφορετικό, δηλαδή είμαστε οι απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που κατέβηκε, τους πήρε κολοφεράτζα και τους πήγε και τους έφτασε μέχρι την Ινδία για να αναπτυχθεί ο πολιτισμός μας. Πρόσφατα μάλιστα έκανα κάτι αιματολογικές εξετάσεις που ήτανε, που είχα ένα στοιχείο σπάνιο στο αίμα μου που το έχουν μόνο οι Ινδοί και επιβεβαιώθηκε εννοείται 100%. Ότι είμαι κλασικός απόγονος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη χειρότερη των στρατηγών του που δόθηκε εντολή σε κάποια φάση από τον αρχιστράτηγο. Ωραία. Να πιτσιλήσουν, αγάπη, για να αναπτυχθεί το πνεύμα το ελληνικό σε όλα τα μήκη και πλάτη του υπαρκτού τότε πλανήτη. Και υπήρχαν... Δηλαδή, δεν είχαμε ανακαλύψει την Αμερική μέχρι τότε. Ναι. Εντάξει, αν και ο μύθος λέει ότι χάθηκε ένας δικός μας και έφτασε εκεί. Υπάρχει και αυτό, η ομάδα Ε, τα γνωστά, ρε. Πολύ ωραία τα περιγράψεις. Ναι. Είμαι απόγονος του Μεγάλου Αλεξάνδρου και ως γνήσιος εκφραστής αυτού του κλίματος, εντάξει, θα πρέπει να εκφράσουμε την αγανάκτησή μας, ωραία, για την κακομοιριά της χώρας αυτής, η οποία αποτελεί μια αφρικανική ευρωπαϊκή χώρα και θα κάνουμε τα πάντα για να αποκτήσουμε ένα ευρωπαϊκό πνεύμα με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Σε αυτό το πνεύμα το ευρωπαϊκό δεν ανήκει ο Ασλαμάς, ο οποίος κολοτρίβεται πάλι εδώ γύρω. Ανήκεις, δεν ανήκεις στην Ευρώπη. Φάε την μπανάνα σου, ωραία, και πήγαινε στο γνωστό καφέ που θα βρεις τους τρεις ανθρώπους που θα σου πούνε μια παραδοσιακή, έφυγε η μπανάνα, την έπιασε καλά αντανακλαστικά ο Ασλαμάς. Ναι. Τώρα που λες μπανάνα... Πήγαινε βρες τους τρεις που τα λέτε εκεί και είναι και παοξίδες, ωραία, και απορώ πραγματικά πώς μιλάνε μαζί σας παοξίδες. Εγώ το έχω κόψει αυτό, δεν μιλάω με άλλους πλέον. Έχω απομονωθεί. Ναι, είναι λίγο δύσκολο βασικά. Έχω απομονωθεί, δεν μιλάω, δεν με απασχολούν. Ναι. Ναι. Είναι μια διαδικασία που έχω βάλει τον εαυτό μου να απέχει. Σας την προτείνω όλους, έχω ηρεμήσει πάρα πολύ από τότε. Όχι ότι βιώνω καλά, καλά μην φανταστείτε τώρα. Ηρεμίας. Ωραία, αυτή είναι για άλλους λόγους. Η ουσία είναι λοιπόν ότι μη μιλάτε με αυτούς. Μη συνεννοήσετε με αυτούς. Μην κάνετε τίποτα με αυτούς. Είναι δίκαιο, είναι fair. Δεν λέμε ότι αυτοί είναι λάθος και εμείς οι σωστοί. Απλά δεν θέλουμε να τους έχουμε στη ζωή μας, όπως λέει ο γνωστός φιλόσοφος Βασιλιάς που θα ακολουθήσει στις 2 η ώρα. Ή με άλλα λόγια, κράτα το σταυρό σου. Όχι, δεν κράτα το θυμό σου. Κράτα το σταυρό σου. Ναι. Εντάξει. Πάντως, τώρα που έλεγες για μπανάνα, εχθές ήταν η είδηση ότι αποβλήθηκε ένας σχεδόν διαπαντός επαορίστου από τα αγγλικά γήπεδα. Ναι. Γιατί πέταξε μπανάνα στον Ομπαμεγιάνγκ. Ναι. Όπου αδώσει τότε να. Ναι. Και σήμερα βγαίνει ότι ήταν Ελληνοκύπριος. Ναι. Δεν ήθελα, ναι, εντάξει. Και λέει δεν είμαι ρατσιστή. Ναι, ναι. Δεν είμαι ρατσιστή, απλά έτρωγα μπανάνα. Την έτρωγε ή την πέταξε ολόκληρη. Όχι, την μπανανόφλουτα πέταξε. Έτρωγε ο άνθρωπος. Μπορεί να διατροφεί. Εγώ θα πήγαινα τη διατροφολόγο μου και θα έλεγα να με έχει βάλει μπανάνα. Ωραία, να τρώει τάδε ώρα. Αυτή φταίει. Ναι. Εντάξει. Και απλά μου γλίστρησε γιατί ω γνωστόν και οι μπανάνες γλιστράνε. Μιλώντας πάντως προλίγου για τη βαθμολογία, είναι ακόμα ένα παράσημο για τον Λουτσέσκου και την ομάδα τη φετινή. Εντάξει, το 11 νίκες, μία ισοπαλία, καμία ήττα σε 12 μάτς στο ξεκίνημα είναι το καλύτερο ξεκίνημα ever του ΠΑΟΚ στην ιστορία του. Στα 92 χρόνια. Το 84-85 ο Σκότσικ τη χρονιά του πρωταθλήματος είχε ξεκινήσει με 10 νίκες, 2 ισοπαλίες. Το 72-73 ο Λες Άνων είχε ξεκινήσει με 9 νίκες, 3 ισοπαλίες. Και το 14-15 ο Άγγελος Αναστασιάδης με 9 νίκες, 2 ισοπαλίες, 1 ήττα. Θέλω να βάζεις και το δεύτερο γύρο όταν μιλάς στον Άγγελο. Τώρα μιλάμε για ξεκινήματα. Όταν φτάσουμε στο δεύτερο γύρο θα είμαι ενημερωμένος και θα σου πω. Ναι. Πάντως σε κάθε περίπτωση... Καλημέρα. Έχει δύσκολο έργο τώρα με Ιταλίες, Βοσνίες. Εντάξει. Ακόμα και η Φιλανδία. Δύσκολο είμαστε. Το έργο έχει να κάνει ότι είναι με τους κατσαπλιάδες. Ενημερωτικά και εγώ δεν θέλω να παίζει η εθνική στην Τούμπα. Δεν θα μας χαλάσουν το χορτάρι αυτοί οι κατσαπλιάδες. Εντάξει. Να ζητήσουν συγγνώμη για τον Κολοκοτρώνη, τον Καποδίστρια, την Μπουμπουλίνα, τον Εφιάλτη,
Ωραία. Αρχή, τον Μπάγκαλο, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μην και τα όλα αυτά. 500 φορές αυτό το. Το είπες μία φορά. Όχι, να ζητήσω συγγνώμη για όλους. Όχι, αυτό το όνομα λέω. Σου βάζει χέρι. Μα αυτό το όνομα είναι. Είμαστε κυβερνητικοί. Όχι, μην το αναφέρει, δεν το καλό. Όχι, κυνηγάω τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μην το. Τρίτη φορά. Ωραία. Αυτή είναι η εξαδέλφη του. Άλλη ηλικία. Και πάμε να ακούσουμε τους χορηγούς και πάμε στο διάλειμμα. Ωραία. Δεν θέλω να παίξει εθνική λοιπόν. Συγγνώμη, δεν θέλω οι κατσαπλιάδες αυτή η κακιά φουρνιά διεθνών ποδοσφαιριστών να χαλάσει το χορτάρι της τούμπας. Τι να κάνουμε τώρα, παιδιά. Ο καθένας με τα πιστεύω του. Δεν θα μας πείτε γιατί απιστεύουμε. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Ε? Ωραία. Πήρα θέση. Μπορείτε να με κατηγορήσετε. Παρότι χθες δεν είχαμε συμμετοχή, εντάξει, θα δώσουμε και σήμερα εισιτήρια για το ΠΑΟ Κλάρισα. Νωρίς είναι τα παιδιά. Δεν είναι νωρίς, Σταύρο. Σήμερα ξεκινάει η κουβέντα, αγάπη μου, την Κυριακή θα πάω κάπου, κανόνισε κάτι αν θέλεις. Ε, ξεκινάει αυτή η κουβέντα. Χθες ο κόσμος ήταν σε mood Λαμίας, όπως σήμερα μπαίνουν στο επόμενο Λάρισα. Επειδή μιλάτε για mood Λαμίας, εγώ ήμουν σε mood Λαμίας έξω από το Stafford Bridge. Καλά όλοι δεν είναι. Δηλαδή είναι τουλάχιστον άλλωστο αυτό το πράγμα που συμβαίνει, να τελειώσει τη χρονιά, να κάνουμε τη δουλειά, να πάμε για διακοπές και να ηρεμήσουμε. Το Regency Casino είναι μαζί μας. Τάκης Ζαχαράτος, ένας από τους top showman της χώρας. Ξεκινάει, φίλε. Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου, πρεμιέρα. 7 Δεκεμβρίου, πρεμιέρα, νομίζω ότι θα πάμε. Θα κάνουμε τα απαραίτητα τηλεφωνήματα. Θα περάσουμε πρώτα από το εστιατόριο. Για πες, για κανένα πλάνο. Άκου να δεις. Ο σεφ του καζίνου είναι για μένα ο κορυφαίος σεφ που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην πόλη. Έχουμε πολλές καλές επιλογές σε φαΐ στην πόλη. Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη εστίασης που είναι πολύ πάνω από οποιοδήποτε άλλο σημείο της χώρας μας και μπορεί και στα Βαλκάνια να είναι ο top προορισμός για εστίαση. Σε αυτό λοιπόν το κομμάτι, ο σεφ του καζίνου είναι δύο επίπεδα πάνω. Δεν έχω φάει κάτι που να μου είναι αδιάφορο ποτέ. Εντάξει. Γι' αυτό λοιπόν θα ξεκινήσω από το εστιατόριο του καζίνου. Κάνε πλάνο. Οι πόρτες ανοίγουν 10 παρατέταρτο και τον Τάκη Ζαχαράτου. 8 η ώρα θα πάω στο καζίνο. Ωραία. Στο εστιατόριο. Θα φάω διακριτικά. Δεν θα πάω, φάω δηλαδή ό,τι έφαγα χθες στο Ζαγκανά στη Λαμία. όπου το κατσίκι ήταν τοποθετημένο το αρνί. Μυρίζει αγαπή. Ναι, το αρνί ήταν τοποθετημένο πριν πεθάνει στη σούβλα. Μήπως γεννήθηκε εκεί με σούβλα. Είναι αυτή η ράτσα που γεννιέται. Περασμένο ήδη. Δεν έχει τέτοιο σπονδυλικιστή, λέγει σούβλα. Ωραία, πας στο εστιατόριο, τρως αλλαγή. Έτσι γίνεται μόνο του. Δηλαδή, πάντα έντερα, γυρνάει γύρω από το σηκώτη. Μυρίζει αγάπη αυτό, ε. Αυτό το μυρίζει, ρε, το αρνί και το κατσίκι. Μυρίζει το αρνί και το κατσίκι. Εντάξει, δεν τρώνε και μασχάλες. Λοιπόν, τι ώρα θα έχεις εστιατόριο, 9.30? 9 και 4 και 20. Όχι. Ακριβώς. 10 πατέρα. 10 η ώρα γιατί είναι δίπλα. Ωραία. Εντάξει. Σηκώνω την αφεντιά μου με την συνοδεία που θα έχω εκείνη την ώρα. Θα είναι η Λία, θα είναι κάποιοι δικηγόροι που θα είναι... χρειάζονται για πάνε ενδεχόμενο. Θα είναι κάποιοι φουσκωτοί. Δεν το γνωρίζω. Ποια θα είναι η παρέα μου μέχρι τότε. Μετά χτυπάς καζίνο. Μετά στο τέλος. Μετά πηγαίνω, βλέπω Ζαχαράτου. Ναι, αυτό λέμε. Και μετά για να τιμήσω τον Βασιλιά πάω, ρίχνω μια πηγιά στο 29.1. Ωραία. Ωραία. Πρεμιέρα λοιπόν την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου. Κλείστε γύρω στα εισιτήριά σας στα ταμεία του καζίνου όλο το 24ωρο, ticketservice.gr, καταστήματα public. Έλεγα πριν για τα εισιτήρια του ΠΑΟ Κλάρισα, δίνουμε σήμερα 5 με τον εξής εύκολο και απλό τρόπο. FM και ΠΑΟ, ονοματεπώνυμο στο 545-26, κλήρωση 2 λεπτά πριν τις 2. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Να είμαστε πάλι μετά το παρελθόν το διαφημιστικό διάλειμμα. Η εκπομπή του ΠΑΟ 24 είναι εδώ και θα πρέπει σιγά σιγά να μπούμε σε μια διαδικασία να αντιληφθούμε τι έγινε χθες, τι υπάρχει παρασκηνιακά, πώς δουλεύει ο βασικός ανταγωνιστής. Από εδώ και πέρα λοιπόν, καλό όσους έχουν εμπιστοσύνη την κρίση μου και τον τρόπο που σκέφτομαι κτλ. Κτλ. Η ενασχόλησή μας δημοσίως, ωραία, θα είναι μόνο με τον Ολυμπιακό. Δεν υπάρχει ΑΕΚ, δεν υπάρχει Παναθηναϊκός, δεν υπάρχει Άρης. Καμία απολύτως ενασχόληση με τις άλλες ομάδες. Ο ένας, ο Ολυμπιακός, η ομάδα η οποία δεν ντρέπεται για ό,τι κάνει δεκαετίες τώρα, είναι η βασική, ο βασικός άξονας ενασχόλησής μας δημοσίως. Είτε είσαι ένας φίλος του ΠΑΟΚ απλά, είτε είσαι ένας δημοσιογράφος του ΠΑΟΚ απλά,
είτε είσαι οτιδήποτε έχει να κάνει με τον ΠΑΟΚ. Υπάρχει μόνο Ολυμπιακός και οι συνεργασίες του. Έχω γράψει ήδη και θα ανέβει στο SDNA για τις 1,5 ένα κείμενο που αφορά τις σχέσεις του Ολυμπιακού με την FIFA, UEFA, Παύλα, ΚΕΔ, Παύλα κτλ. Θα αναφερθώ και στη συνέχεια γι' αυτό. Ήδη επικοινωνιακά ο Ολυμπιακός έχει στηρίγματα και στα φύλλα προσκείμενα προς την ΑΕΚ έντυπα και site, αλλά δεν μας απασχολεί η ΑΕΚ. Αφήστε την ΑΕΚ μόνη της να προσπαθεί να βρει πατήματα για να γλιτώσει η εσωστρέφειά της γύρω από τους φανταστικούς εχθρούς. Εμείς, η δουλειά μας είναι ο Ολυμπιακός. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Κάντε όλους τους άλλους να αισθανθούν άβολα που δεν ασχολούμαστε μαζί τους. Αυτή είναι η στρατηγική που πρέπει να χαραχτεί από τον τελευταίο οπαδό του ΠΑΟΚ μέχρι το μεγαλομέτωχο του ΠΑΟΚ. Είναι τόσο μεγάλο το μένος του Ολυμπιακού για να πάρει αυτό το πρωτάθλημα που δεν υπολογίζει πλέον τίποτα και πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό το πράγμα. Είμαστε 6 βαθμούς μπροστά, τον έχουμε στην Τούμπα, έχουμε ξεπεράσει ένα πιο δύσκολο πρόγραμμα από αυτόν, αλλά εδώ μιλάμε τώρα για έναν οργανισμό που τα κλαδιά του φτάνουν παντού. Άρα λοιπόν, γιατί αυτό συμβαίνει 30 χρόνια, οι μηχανισμοί δεν χτίζονται από τη μια μέρα στην άλλη. Εμείς παλεύουμε ουσιαστικά μια τριετία, τετραετία. Και είναι σαφές, για να μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, ότι τα βήματα που έχουμε κάνει δεν είναι αρκετά ακόμη. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένας άξονας συμπεριφοράς που πρέπει να έχουμε με ωριμότητα και καθαρό μυαλό. Ένα από τα σημαντικά στοιχεία της σεζόν από εδώ και στο εξής είναι να μην τσιμπήσουμε στον εκνευρισμό που μας προκαλούν. Όταν λοιπόν εμείς οι ίδιοι προκαλούμε εκνευρισμό μεταξύ μας, είναι μια διαδικασία ηλίθια, εντάξει, η οποία ξοδεύει ενέργεια για πιο σημαντικά πράγματα. Όποιος θέλει η ομάδα και να κερδίζει και να παίζει μπάλα και δεν του αρκεί να κερδίζει και περιμένοντας τη στραβή για να δικαιωθεί, δεν είναι κομμάτι του γκρουπ που θέλουμε να υπάρχει στον ΠΑΟΚ. Όλοι βλέπουμε ότι η ομάδα δεν κεντάει, δεν είμαστε ηλίθιοι. Όλοι το βλέπουμε αυτό. Δηλαδή ο Ολυμπιακός κεντάει που κέρδισε τον Πανετολικό που παίζει ένα ημίχρονο με παίχτη λιγότερο και με goal offside. Είδατε να ανοίγει καμιά κουβέντα στον Ολυμπιακό για το πόσο χάλια ήτανε? Ποτέ. Σταματήστε αυτό το πράγμα. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά και πάρα πολύ οριακά. Και επαναλαμβάνω, εχθρός είναι ο Ολυμπιακός. Ήταν, είναι και θα είναι. Οι υπόλοιποι είναι περιστασιακοί. Δεν έχουμε και καμιά συμπάθεια, είναι η αλήθεια, αλλά είναι περιστασιακοί. Οι άλλοι βρήκαν πάτημα από αυτό που μας έκανε πέρσι ο Ολυμπιακός. Από μόνοι τους δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Ωραία. Ο Παναθηναϊκός είναι στο κακό του το χάλι. Ο Άρης σε κανένα χρόνο από τώρα, όταν θα δουν τα νούμερα, θα κλαίνε με μαύρο δάκρυ πάλι. Αλλά το ξεπερνάμε, δεν μας απασχολεί. Αυτό που μας απασχολεί είναι πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτόν τον κικαιώνα αλητείας, ωραία, που εκφράζει αυτήν την ομάδα στην προσπάθειά της να τρυπήσει τον ΠΑΟΚ, ωραία, και να του στερήσει το πρωτάθλημα. Αυτό μας απασχολεί. Είναι το α και το ω. Και πρόσεξε τώρα, goal offside, άστα κομμένο offside του Πανετολικού. Η κάρτα του Χαντάκια, η δεύτερη, είναι για γέλια. Εντάξει. Εντάξει. Η γαργάρα πάει σύννεφο, δεν το διαβάζει πουθενά, δεν ακούσει τίποτα και όλη η κουβέντα είναι κουμπωμένη πάνω στον ΠΑΟΚ. Πάνω στον ΠΑΟΚ που παραδέχτηκε ο ίδιος. Αυτό ναι. Ο Λουτσέσκου, εντάξει. Και ο Πέλκας. Ναι. Παραδέχτηκαν και οι δύο ότι δεν υπάρχει πέναλτι. Δεν έχει συμβεί, στα χρονικά αυτό το πράγμα. Ναι. Ότι είναι τη Λαμία πέναλτι. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει να αγχωθεί για κάτι. Ναι, δεν είναι πέναλτι. Είναι πέναλτι. Αλλά τι έγινε και μετά. Και μετά με παίζει 90-10. Τον έπιασε χθες. Έξω από το γήπεδο. Μιλάμε τώρα. Τρικυμία εγκρανίου. Τέλος πάντων.
Το ένα λάθος μετά το άλλο ήταν. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που συμβαίνει μετά. Από εκεί και πέρα, εμείς πρέπει να είμαστε έξυπνοι. Και πρέπει να είμαστε έξυπνοι και όσον αφορά στους αντιπάλους μας, στη συγκεκριμένη περίπτωση, τον Ολυμπιακό. Και πρέπει να είμαστε και έξυπνοι για το πώς διαχειριζόμαστε το δικό μας group. Σήμερα το πρωί πρέπει να είναι ο Βαρέλα για να ανανεώσει την Τούμπα. Σήμερα το πρωί. Είναι δυνατόν σε μια περίοδο που είμαστε, ωραία, με τη λεπτομέρεια να παίζει καθοριστικό ρόλο, να έχω παίκτες οι οποίοι έχουν δικαίωμα υπογραφής βασικού κορμού, όχι κάποιος που δεν περνάει από το γήπεδο, σημαντικούς. Δηλαδή ο Βαρέλα είναι μέσα στους 4 σημαντικότερους παίκτες του ΠΑΟΚ. Τι είναι, ο Βαρέλα, ο Βιερίνια, ωραία, ο Πρίγιοβιτς και ο... Και ο Πέλκας. Και ο Πέλκας. Άντε και ο Μαουρίτσιο 5. Για το Μάτος θα τα αφήσω λίγο στην άκρη. Γιατί δεν είναι Μάτος αυτό που βλέπω. Βάλε και τον Κρέσπο μέσα. Ναι, ο Κρέσπο είναι ο πιο τίμιος από όλους. Ο πιο τίμιος από όλους. Ο Μαουρίτσιο χθες είναι. Δεν πρέπει να πέτυχε συμπαίκτη. Τέλος πάντων. Και είναι βέβαια το δείγμα ότι το Πέμπτη Κυριακή, Πέμπτη Δευτέρα, Μαουρίτσιο το επηρεάζει. Το είπε και ο Πέλκας νομίζω. Ναι, βέβαια, ότι μερικοί παίκτες. Εντάξει, είναι λογικό. Δεν βγαίνει αυτό το πράγμα. Ναι. Άρα λοιπόν, εδώ μιλάμε τώρα ότι έχουμε τρεις άξονες για να πάει ο ΠΑΟΚ στην τελική ευθεία εσωτερικά πολύ καλά. Το ένα κομμάτι αφορά την ανανέωση των παικτών που αποτελούν τον βασικό κορμό της ομάδας. Ο ΠΑΟΚ έχει αργήσει. Αυτή είναι η αλήθεια. Θα μου πει, ρε Σταύρο, φωνάξω κάποιον να μιλήσει μετά από τέτοια εμφάνιση, θα μου πάρει το κεφάλι. Το κεφάλι δεν θα το πάρει αυτό το λόγο, φίλε. Θα το πάρει κυρίως γιατί παίζει. Και παίζει καλά. Και παίζει και για μεγάλο χρονικό διάστημα, όχι για ένα μήνα. Mm. Παίζει για 1,5 χρόνο έτσι ο Βαρέλα. Και ξέρει ότι από πίσω του είναι ο Άδης. Αν είχε έναν νορμάλ ανταγωνισμό, κανένα πρόβλημα. Του λες, αδερφέ, εντάξει, άμα με αυτά που ζητάς, ναι, βρες τα αλλού. Χάρηκα πολύ. Ακόμα και αυτό είναι fair. Εγώ δεν δικαιολογώ ένα παίκτη που ζητάει τα κέρατά του. Αλλά τελειώστε την υπόθεση. Βαρέλα, Κρέσπο σίγουρα. Έχουν τραβήξει όλο το κουπί. Είναι αυτό που έλεγες την προηγούμενη εβδομάδα. Τέτοιους παίκτες σε αυτή τη φάση που κρίνονται όλα, πρέπει να τους έχεις 100% συγκεντρωμένους εκεί και να μην έχουν τίποτα. Θα σε πάω στο ακραίο σενάριο για να γίνω κατανοητός, δε αγάπη. 1η Γενάρη υπογράφει στον Ολυμπιακό. Δεν θα το κάνει. Ναι, όχι, μπορεί να υπάρχει όμως πίσω. 1η Γενάρη υπογράφει στον Ολυμπιακό. Αλλά ναι. Είναι, πρέπει να είναι 100% συγκεντρωμένοι και να μην έχουν στο μυαλό τους τίποτα. Ούτε το μέλλον ούτε τίποτα. Να είναι. Πιστεύει κανείς ότι οι παίκτες αυτοί δεν έχουν στο μυαλό τους καθημερινά το πού βαδίζω και τι κάνω. Καλά, επαγγελματίες είναι, εννοείται πως τα έχουν. Και επαγγελματίες και το εξωτερικεύει κιόλας. Δηλαδή στη συνέντευξη που του είχα κάνει τον Αύγουστο, όταν είχε ανοίξει. Τον Αύγουστο, εδώ ο γιος του πανηγυρίζει στα story. Η γυναίκα τα ανεβάζει. Ο ένας. Το μόνο που δεν εμφανίστηκε είναι αγκαλιά ο γιος με τον Κούδα να λέει: Είμαι ο νέος Κούδας. Εδώ ανέβασε το γιο που μιλούσε ελληνικά. Κανονικά. Και έλεγε πόσο καλά είναι το παιδί. Η γυναίκα να χορεύει ποντιακά. Ένα κότσαρι. Ωραία. Ναι, δηλαδή έλεος. Ναι, εντάξει, το λένε όπως μπορούν και αυτοί. Ο ένας άξονας λοιπόν είναι ανανεώσεις. Πρώτα εφαρμόζεις ό,τι χρειάζεται για να υπάρχει ηρεμία στο γκρουπ του Λουτσέσκου. Ναι. Δεύτερον, παίκτες οι οποίοι δεν υπολογίζονται, αποχωρούν. Ναι, να ξεκαθαρίσει λίγο. Δηλαδή δεν γίνεται. Όποιος δεν έχει να προσφέρει κάτι στο γκρουπ, πρέπει να αποχωρήσει. Γιατί μουρμούρα, δυσφορία, το ένα το άλλο, δεν γίνεται. Τρίτον, ενίσχυση. Επειδή μελετάμε στατιστικές κατηγορίες, επειδή ξέρουμε, βλέπουμε και την εικόνα, η οποία πολλές φορές μιλάει από μόνη της, επειδή ξέρουμε τις αδυναμίες του κλαμπ, του δικού μας, ποδοσφαιρικά, επειδή ξέρουμε το τι κάνουν οι αντίπαλοι, ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, με τον τρόπο που κρατιέται ψηλά στη βαθμολογία, έχει καταφέρει να κάνει ένα σύνολο το οποίο έχει μια επιθετικότητα πάρα πολύ καλή. Δεν έχει όμως αποτελεσματικότητα στην επίθεση και συνοχή στην άμυνα. Αν ο Ολυμπιακός πάρει ένα σέντερ φορ, δηλαδή τι είναι ο Ολυμπιακός, τι δεν έχει, Πρίγιοβιτς.
Αυτό λέει η στατιστική. Αυτό λέει γενικότερα. Ο ΠΑΟΚ έχει 1 στα 6 γκολ. Ο Ολυμπιακός έχει 1 στα 13. 1 στα 12. Ωραία. Είναι τεράστια η διαφορά στο εκτελεστικό κομμάτι. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός, αν είχε τον Μπρίγκοβιτς, θα ήταν πάνω από εμάς αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ωραία. Και πρέπει να ζούμε με αυτήν. Αν λοιπόν ο Ολυμπιακός πάμε στο σενάριο, γιατί θα το ψάξει. Θα το ψάξει. Ψαχνίδι. Ναι. Εδώ και καιρό. Ναι. Πάλι σαν τρεφόρο, ο οποίος έχει 1 στα 3. 1 στα 4. Γιατί ο Ολυμπιακός το έγκλημα που έχει κάνει. Διώχνει τον Ασαριφάρτ που έχει πέσει 17 γκολ. Και παίρνει τον Γκερέρο και τον Χασάν, οι οποίοι στην καριέρα τους δεν είχαν ποτέ πάνω από 6-7. Ωραία. Εδώ λοιπόν, ο ΠΑΟΚ για να απαντήσει σε αυτήν την προσδοκία του Ολυμπιακού για κάτι καλύτερο που θα τον κάνει πιο αποτελεσματικό και θα παίρνει πιο εύκολα νίκες και θα μυρίζει λιγότερο η στραβή για αυτόν, θα πρέπει να ενισχυθεί. Θα πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι θα περάσουμε πιθανότητα στο 32 αν κερδίσουμε την Πάρτε και στο κρίσιμο σημείο της σεζόν θα αναγκαστούμε να πάμε σε rotation το οποίο δεν βγαίνει. Ας το κοινή κλάμα. Ναι. Γιατί πέρα από Ευρώπη με το καλό και πρωτάθλημα που είναι τα ντέρμπι, Φεβρουάριο-Μάρτιο εκεί την περίοδο και με το δίμηνο, θα έχεις και νοκάουτ παιχνίδια κυπέλου που μπορεί να σου κάτσει ο Ολυμπιακός. Δύο μάτς. Εννοείται. Η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, όποιος θέλει. Εννοείται. Άρα φαντάζομαι τι μπορεί να γίνει σε εκείνο το διάστημα. Ναι, επειδή εγώ φαντάζομαι τι μπορεί να γίνει, γι' αυτό ανοίγω την κουβέντα τη συγκεκριμένη. Ο ΠΑΟ χρειάζεται 2 με 3 επιλογές πρώτης γραμμής, σοβαρές επιλογές, ποδοσφαιρικές επιλογές, έτοιμες επιλογές, οι οποίες θα ενισχύσουν το ρόστερ και θα βοηθήσουν τον Λουτσέσκου να κάνει ένα πιο σοβαρό rotation και να αντιμετωπίσει τυχόν στραβές με τραυματισμούς κτλ. Συμβαίνουν αυτά. Τιμωρίες, χιλιαδιό. Χιλιαδιό, να το αντιμετωπίσει χωρίς κανένα πρόβλημα. Εδώ λοιπόν υπάρχουν αυτοί οι τρεις άξονες που πρέπει να λειτουργήσει ο ΠΑΟΚ. Γιατί ναι, μεν ο εχθρός είναι Ολυμπιακός. Ωραία. Αλλά έχουν εντοπιστεί μετά από 12 αγωνιστικές και αρκετά παιχνίδια στην Ευρώπη, έχουν εντοπιστεί και οι αδυναμίες του ρόστερ. Το να λέμε πόσο σφίχτιδες είμαστε χωρίς να είμαστε, είναι μάλλον νοοτροπία άλλης ομάδας. Εντάξει. Είναι μάλλον τέλος πάντων μια πρακτική η οποία δεν οδηγεί πουθενά. 25 μάτς. Έχουμε άλλα 25 μάτς. Όχι, έχουμε παίξει 12 πρωτάθλημα, 2 κύπελο και 6 Champions League και 5 Europa League. 25 μάτς. Σωστά δεν τα βγάζω. Δεν ξέρω, τα μαθηματικά σου δεν τα έχω εμπιστοσύνη. 6 Champions League και 5 Europa League, 11. 11. Και 22 και 12 του πρωταθλήματος, 23. Και 2 του κυπέλου. 25, μπράβο Σέργιο. Έλα. Ένα χειροκρότημα. Χωρίς κινητά, ε. Μια που βλέπεις. Δεν είμαι να ανοίξω τον υπολογιστή εδώ. Εντυπωσιάστηκε τον εαυτό του. Ναι. Ωραία. Εδώ λοιπόν θα πρέπει και ο ΠΑΟΚ ως οργανισμός να αντιληφθεί το πόσο μεγάλο είναι το θέμα που έχει να αντιμετωπίσει. Δεν μπορεί να χάνει χρόνο ο ΠΑΟΚ. Θα πρέπει να λειτουργήσει με μια καλύτερη εταιρική δομή και με πιο μεγάλη αποφασιστικότητα στα θέλω του και τις ανάγκες του. Γιατί κακά τα ψέματα, όταν έχεις να αντιμετωπίσεις έναν σαθρό μηχανισμό 30 ετών που έχει παντού κλαδιά και βρίσκεται στο κέντρο της χώρας, το μοναδικό σου πλεονέκτημα είναι το ποδοσφαιρικό. Ήδη του έδωσες χώρο να σε πλησιάσει, αυτή είναι η αλήθεια. Ωραία. Φρόντισε να του ξεφύγεις πάλι. Και δεν αναφέρομαι βαθμολογικά ούτε σαν εικόνα αγώνων για να μην μπερδευτώ. Αναφέρομαι στο ποδοσφαιρικό project. Το πώς δηλαδή θα έχει ο ΠΑΟΚ μεγαλύτερη ευελιξία, εντάξει, στην πίεση των παιχνιδιών. Και πώς θα έχει περισσότερες λύσεις ο Λουτσέσκου στο να ανταποκριθεί, ωραία, στις ανάγκες ενός προγράμματος το οποίο δεν είναι εύκολο. Ναι, περάσαμε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Είμαστε πάνω από το 1 τρίτο της σεζόν. Υπάρχουν 18 παιχνίδια πρωταθλήματος ακόμη. Και σου έρχεται μια κλήρωση, περνάς στους 32 και σου έρχεται μια κλήρωση βατή. Δεν το παλεύεις να πας στους 16. Το αφήνεις στην ευχή της Παναγιάς όπως θα έκανε ο θειός σου. Ωραία, τι κάνεις ακριβώς. Ή αφήνεις το κύπελλο που θα έχεις μια διάδα με τον Παναθηναϊκό και να πας στους, στους 8. Δεν διαβάζεις τα νούμερα. Που θα, για να πας, βάλω το σκέτο. Για να πας. Να προχωρήσεις το δεσμό. Να προχωρήσεις το δεσμό, ναι. Εντάξει.
Θέλω να είμαστε ρεαλιστές, θέλω να μπορούμε να σεβόμαστε το κλαμπ. Ωραία. Όταν θα κάνουμε μια κρίση, να φαίνεται ότι αγαπάμε το κλαμπ. Να μην είμαστε στην τρέλα. Δεν πρέπει να μας παρασύρει ο εκνευρισμός που μας προκαλούν. Το α και το ω σε όλη αυτή την ιστορία. Και θα πρέπει με αγάπη, με μηδέν ρουφιανιά, να προκαλούμε μία ορθολογική πίεση στον οργανισμό ΠΑΟΚ να λειτουργήσει καλύτερα. Αυτό είναι ΜΜΕ και όχι το δεν κάνει ο Λουτσέσκου. Θα σου έλεγα τώρα ποιος δεν κάνει, αλλά δεν θέλω να ασχοληθώ με πρόσωπα συγγενικού σου βαθμού πρώτου. Ωραία. Και μην τρώτε τον παπά, ναι, από δίδεν ΠΑΟΞΙΔΕΣ, μην είστε αφιλείς. Ένα προφίλ στο Facebook, Γιώργος ΠΑΟΚ, μπορεί να είναι Μπάμπης Ολυμπιακός. Εντάξει, μην τρώτε τον παπά και μπαίνετε σε μια διαδικασία να χαλάτε τη ζαχαρένια σας, να απαντάτε κτλ. Απλά είναι τα πράγματα. Ναι. Υπάρχουν και εύκολες φράσεις για να τελειώνεις με αυτόν τη σμάνα. Τέλος. Τέλος. Ναι. Ναι. Δεν ασχοληθούμε τώρα. Εντάξει. Να μην βάζουμε τρικλοποδιές μόνοι μας, ρε. Αυτό είναι. Ναι. Μην αφήνεις τον άλλο να επηρεάζει. Αυτό λοιπόν που καλούμαστε να κάνουμε εμείς αυτή τη στιγμή είναι δύο πράγματα. Ορθολογική πίεση με αγάπη στον οργανισμό ΠΑΟΚ για να γίνει το σωστό, που όλοι ξέρουμε ότι αυτό είναι. Ωραία. Και ξεκάθαρος άξονας επικοινωνιακός απέναντι στον εχθρό που είναι ο Ολυμπιακός και τα παρακλάδια του. Σου έχω μετά το διάλειμμα μια φανταστική εξήγηση γιατί δεν προχωράνε οι Έλληνες διαιτητές. Νομίζω θα σε σοκάρω. Εντάξει, μετά το διάλειμμα αυτό. Ναι. Εμείς πάμε στο διάλειμμα και επανερχόμαστε. Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα στο ΠΑΟΚ 24. Τη στιγμή που στη Λαμία η K19 του ΠΑΟΚ αγωνίζεται με την αντίστοιχη της Λαμίας. Είμαστε στο 14ο λεπτό, το παιχνίδι είναι στο 0-0. Ένας ΠΑΟΚ που έχει ξεκινήσει με Παπαδόπουλο, Λίρα, Τζιτσαούση, Διαμαντή, Μιχαηλίδη, Μανιώτη, Χατζητραβό, Μπαλογιάννη, Πουρναρά, Δούμτσι και Γαϊτανίδη. Ενώ στον πάγκο ο Πάμπλο Γκαρσία έχει του συλλέκτη Καλουτσικίδη, Βουτσά, Τζοβάρα, Σαλαμούρα, Θεοδωρίδη και Τσιγκάρα. Ο ΠΑΟΚ με 9 νίκες και μια ισοπαλία, με 28 βαθμούς, θέλει αυτή την ώρα να κερδίσει και τη Λαμία και να συνεχίσει την πορεία του για την κατάκτηση του δεύτερου συνεχόμενου πρωταθλήματος στην ΚΑΠΑ 19. Πάμε να δώσουμε μια συνέχεια λίγο και αυτό που συζητούσαμε χθες στο θέμα του Μελιόπουλου. Μελιόπουλος, ο οποίος είναι 18 χρόνο παιδί, με πολύ καλά στοιχεία, με ένα κορμί το οποίο θυμίζει τέλος πάντων αρκετά και έναν τρόπο που τρέχει, που κινείται κτλ. Που θυμίζει παίκτες πολύ υψηλού επίπεδου του παρελθόντος. Μην αναφερθούμε τώρα σε ονόματα και εμφανίζουμε κάποια υπερβολή. Αυτό που έχει σημασία για τον ΠΑΟΚ δεν είναι ότι απέκτησε τον Μελιόπουλο. Τον οποίο εννοείται θα τον αφήσει στην Ξάνθη και μέχρι το καλοκαίρι και από εκεί πέρα βλέπουμε το τι ακριβώς συμβαίνει. Το σημαντικό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι στην Εθνική Νέων της Ελλάδας οι 6 από τους, μπορεί και 7, γιατί μεταξύ Δούμτση και Γαϊτανίδη υπάρχει μια εναλλαγή στο βασικό σχήμα της Εθνικής Νέων, 6 με 7 παίκτες, βασικοί της καλύτερης φουρνιάς που όλοι λένε για το ελληνικό ποδόσφαιρο ότι υπάρχει, ο ΠΑΟΚ διαθέτει 6-7 παίκτες. Στο βασικό κορμό, ενώ όχι και πάγκο κτλ. Οι 4 είναι οι αμυντικοί. Τα λέγαμε και χθες. Το σημαντικό για τον ΠΑΟΚ δεν είναι λοιπόν ότι απέκτησε το Μελιόπουλο. Το σημαντικό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι προσέθεσε το Μελιόπουλο σε μια φουρνιά που δείχνει να έχει τον απόλυτο έλεγχο της. Και εδώ λοιπόν κάνω ένα ερώτημα. Ποιο είναι το πλάνο? Αυτό και τίποτα άλλο. Γιατί κακά τα ψέματα, εμένα είναι όνειρό μου να είναι 4 γηγενείς παίκτες στην άμυνα. Να έχουν την ποιότητα, τα χαρακτηριστικά και να είναι δική μου. Ωραία. Το έχω όνειρο. Να κάνω μια ομάδα η οποία θα είναι 5-6 γηγενείς στην ενδεκάδα της ποιοτική και θα έχω και 4-5 οι οποίοι θα είναι top ξένοι.
Γιατί αυτό είναι. Ποιος είναι αυτός που μοιάζει? Ο Ριχάρδος. Ναι, ίδιοι είμαστε. Αλλά εγώ δεν κάνω πόλιο Χρυσού. Λαθρεμπόλιο. Τέλος. Ναι. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένας νέος τεχνικός διευθυντής. Ας μην γίνει η θέση του τεχνικού διευθυντή του ΠΑΟΚ μία, να μην μας θυμίζει τον, το Πασόκ του μεγάλου Ανδρέα Παπανδρέου. Ωραία. Το βαθύ το ορθόδοξο. Το βαθύ το ορθόδοξο. Ο τεχνικός διευθυντής λοιπόν ας μην είναι ένας άνθρωπος που μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει. Δεν είναι μπηχτή για τον, για τον Μάριο Μπράνκο. Είναι σίγουρα μπηχτή για τον προηγούμενο, αλλά μην το αναλύσουμε ιδιαίτερα, που περισσότερες προπονήσεις έχει δει αγάπη παρά αυτός. Εντάξει, το ξεπερνάμε. Ας μην γίνει λοιπόν, ας μην παγιωθεί, ωραία, η μη χρησιμότητα του ρόλου του τεχνικού διευθυντή στην ομάδα. Θα πρέπει ο καθένας που πληρώνεται από τον ΠΑΟΚ να έχει μία αξία για τον ΠΑΟΚ. Αυτά τα λεφτά που δίνει ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, και το κλείνω εδώ το θέμα. Ο ΠΑΟΚ έχει, επαναλαμβάνω, 6 με 7 βασικούς στην εθνική νέων της Ελλάδας. Της χώρας αυτής που φυλάξε τον κολοκόντρο. Αυτή. Που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Από τον ΠΑΟΚ εξαρτάται πλέον το πόσο σημαντικό θα είναι. Ναι. Γιατί ο Μελιόπουλος δεν είναι ο σούπερ παίκτης που ήρθε από την Ξάνθη και θα κάνει τη διαφορά σε σχέση με αυτό που έχει ο ΠΑΟΚ ήδη. Είναι ένας που προστίθεται στο εκπληκτικό γκρουπ παικτών που υπάρχουν στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή στη συγκεκριμένη ηλικία, στους 2000. Οι οποίοι 2000 παίζουν μαζί από 10 χρονών. Γκόλε 2000, 0-1 στο 19 με στη Λαμία. Και αργήσανε. Εντάξει. 68-32 η κατοχή. Ναι. Θα σας πούμε λίγο και το σκόρερ. Άρα λοιπόν, εδώ ο ΠΑΟΚ πρέπει να αντιμετωπίσει επίσης σοβαρά το θέμα. Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν είναι η Κυριακή τι θα κάνω με τη Λάρισα ή τη μεθεπόμενη τι θα κάνω στη Λιβαδιά. Ο ΠΑΟΚ είναι ένας οργανισμός που πρέπει να φροντίζει για το μέλλον του κάθε μέρα που περνάει. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ΑΕ η οποία πρέπει να μειώνει τα κόστη της, και αυτό μπορεί να συμβεί μόνο μέσα από αυτή τη διαδικασία που αναφέρω, κάθε μέρα που περνάει και όχι να τα αυξάνει. Επαναλαμβάνω για χιλιοστή φορά, εγώ δεν θέλω η οικογένεια Σαββίδη να πετάει εκατομμύρια κάθε χρόνο. Την Ταλγκά βαράς εσύ, θα μου πει κάποιος. Βαράω Ταλγκά. Γιατί θέλω η οικογένεια Σαββίδη να μείνει 552 χρόνια στον ΠΑΟΚ. Να αναλάβει μετά τον Ιβάνο Γεωργάκης, με τον Νίκο, μετά να αναλάβουν τα παιδιά τους, μετά τα δυσέγγονά τους και τα τρισέγγονά τους. Ωραία. Αν ρίχνουν λεφτά σε ένα βαρέλι χωρίς πάτο, δεν θα συμβεί αυτό. Γιατί και εμείς κάποτε θα παραδώσουμε έναν ΠΑΟΚ σε κάποιους άλλους. Ας μην βιώσουν οι κάποιοι άλλοι αυτά που ζήσαμε εμείς όλες αυτές τις δεκαετίες. Να μου βάζει 4 γκολ ο Αθηναϊκός στο Σπίνουλα. Και ο Τρασίβουλος. Ε? Και ο Τρασίβουλος. Και ο Θρασίβουλος. Ή να σου βάζει ΑΕΚ 4 στην Τούμπα και να φωνάζει Ντούσαν Ντούσαν. Ντούσαν Ντούσαν. Ναι. Πω, τραγικό. Αυτό λοιπόν και με την υπόθεση Μελιόπουλου. Σε ένα τον Παλογιάννη, κεφαλιά του Γαϊτανίδη 0-1. Ο Γαϊτανίδης, ο οποίος πρέπει να βάζει γκολ και στον ύπνο, δηλαδή κοιμάται γκολ ο Γαϊτανίδης. Ναι, την προηγούμενη εβδομάδα 3 είχε. Μου έλεγε ο τερματοφύλακας της Κέρκυρας της ΚΑΤΟ 19, ο γιος του Αλέξανδρου του Σόμογλου που έχουμε έχει συντάξει στο SDNA, είναι εκεί. Μιλούσαμε στο. Και μου έλεγε παπάδες για τον Γαϊτανίδη. Γιατί αυτές οι ηλικίες ξέρει ο ένας τον άλλον, εντάξει. Ο γιος του Σόμογλου, ο οποίος δεν θα παίξει σήμερα γιατί είναι τραυματίας, αλλά δεν παίζει δηλαδή. Αλλά η ουσία είναι ότι ακόμα τα δικά μας τα παιδιά έχουν το θαυμασμό των αντιπάλων τους. Να σου διαβάσω λίγο αυτό που σου λέγα πριν και σε ένα αγάπη την τοποθέτηση βόμβα. Ναι. Γιατί λοιπόν δεν πάνε καλά οι Έλληνες διαιτητές? Ναι. Όχι γιατί είναι ανίκανοι ή γιατί είναι φοβισμένοι ή γιατί έχουν πίεση, αλλά γιατί, πρόσεξε. Καλό το πείραμα με τους ξένους διαιτητές, αλλά πάει στράφη η παραγωγική διαδικασία στο εσωτερικό. Ναι. Οι Έλληνες ρέφεροι θα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Όσο οι ξένοι επιλέγονται για τα μεγάλα παιχνίδια. Μπήκαμε σε ένα τούνελ χωρίς γυρισμό. Γαβαθιώτης. Όχι. Η ενότητα του αγαπημένου μας blog. Κυριακός. Έλα ρε φίλε.
Έλα ρε φίλε. Είναι πολύ μεγάλο άρα μήνυμα. Άρα οι ξένοι που οι δικοί μας ναι. δεν μπορούν να σφυρίξουν ούτε ένα μάτσο από 19 πλέον. Ναι. Μεγάλο κείμενο για Κυριάκο. Ξεπέρασε τον εαυτό. Έβγαλε ναι, τώρα. Ναι, πρέπει να έχει εξτραδάκι αυτό το μήνα. Η μία σειρά γίνεται καλό μήνα, πάντα στην αρχή του μήνα. Δίνει και μετά. Δίνει και μετά βγάζουμε εντάξει. μία λέξη, βγάζουμε ναι, μία πρόταση. Περάσαν και τα χρόνια. Μπήκαμε σε ένα τούνελ χωρίς γυρισμό ναι. Σταύρου και αγάπη. Αν δεν γράψει κάτι τέτοιο. Πού να γράψει, δεν δε μπορώ. Καβάφη. Άλλοι δύο-τρει στον κόσμο που να γράψουν. Καβάφη δεν ζει, να υποθέσω. Όχι, δεν ζει. Αυτά που έχει γράψει. Εντάξει, εννοείται που ζει. Μην κάνουμε καμιά αποκάλυψη. Βόμβα και τρέχουν οι θαυμαστέ. Στην Αργεντινή, ο Καβάφη. Στην Αργεντινή, τα κυκλοφόρητα. Πρώτη εδώ. Ναι, ωραία. Ναι, ρε φίλο, ο Έλβις ζει, ο Χίτλερ ζει. Ο Έλβις ζει, τον έχω δει εγώ μια φορά. Ήθελα μία, πού. Αυτό, από το Hyde Park στη Λαμία. Που πίνουμε καφέ στο Hyde Park. Παραλίγο να σε πετάξουμε με ρεξίπτωτο, να μην περάσετε μία μέρα, ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αφού βρήκες να κάτσεις, να κάνεις το σταυρό σου. Όταν κάθεσαι εκεί που γράφουν φιλοξενούμε να μην μία κάθεσαι. Αν πας να κάτσεις εκεί που κάθεται ο Πανουργιάς, δεν θα κάτσεις. Ναι. Εντάξει. Ή αν κάτσεις εκεί που κάθεται ο Λαμιώτης δημοσιογράφος, ο οποίος έχει κληρονομήσει τη θέση από τον πατέρα του που έγραφε παλιά γάμα Εθνική Λαμία, δεν θα κάτσει ούτε εκεί. Καλύτερα τα δημοσιογραφικά της Λαμίας από το Stamford Bridge. Καλά, μην φανταστείτε το Stamford Bridge. Καλά, και εκεί ήταν στενά, ρε Σταύρο, δεν χωρούσε το λάπτοπ. Καλά που χάσαμε και 10-15 κιλά και χωρούσαμε, γιατί αλλιώς. Βάλε κάτι ακόμα, βάλε. Ναι. Αυτή λοιπόν η κατάσταση. Στο ρεπορτάζ ακόμα υπάρχει και το κομμάτι του Πασχαλάκη. Να δούμε αν ο Μπαράλας εννοείται ότι το χτύπησε επίτηδες. Εννοείται, ναι. Όποιος πιστεύει ότι είναι κατά λάθος το να σηκωθεί ένας ψηλά και ξαφνικά το πόδι του να κάνει γωνία. Ο Πασχαλάκης πιστεύει. 90 μοίρες. Ο Πασχαλάκης δεν το κατάλαβε πάνω στη φάση. Καλά, η φωτογραφία του Πασχαλάκη είναι μέσα από το ποδητήρια. Καλά, είναι και φαντάζομαι τα κοριτσάκια της δίνουν από αυτό το βράδυ. Για το σημαδεμένο Πασχαλάκη με τις γραμμώσεις και αυτά. Καλά, εντάξει, το σπέζει είναι αυτό. Πρέπει να έχει μηνύματα στο Instagram που καμιά 2.500 είσαι καλά, να έρθω να βοηθήσω. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Ελπίζω η κοπέλα του Πασχαλάκη να το διαχειρίζεται αυτό το πρόβλημα. Να μην είναι από αυτές που στραβώνουν. Εντάξει. Σήμερα ξέρω... θα κάνει αξιονική ο Πασχαλάκης. Τι αξιονική να κάνει. Να κάνει καμιά πώς το λένε, προσθετική δέρματος να κάνει. Μαγνητική θα κάνει. Αξιονική θα κάνει. Αξιονική. Ναι. Ωραία. Ας διάλογο. Μην μαλώσουμε παιδιά και για τις εξετάσεις. Δες. Περίμενε. Όπου πεις κρίνει. Αξιονική. Ναι. Δικαιώθηκα. Ναι. Τέλος πάντων, το θέμα μας είναι το εξής, ότι ο Μπαράλας το έκανε επίτηδες. Εφού πετάει το έκανε επίτηδες γιατί θόλωσε το μυαλό του. Το έκανε επίτηδες γιατί. Έχει να σκοράρει ο κανά... 82 χρόνια. Όχι, έβαλε ένα πριν κανένα μήνα. Α, ναι. Ναι. Το έκανε γιατί έσκασε κανένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Το έκανε γιατί. Να το έκανε γιατί σκέφτηκε ότι ο υπόλοιπο δεν έχει αλλαγές. Δεν τον έχω τόσο προχωρημένη σκέψη. Τι λες, ρε. Λες. Δεν έχει παίξει μπάλα, γι' αυτό το λες. Το πρώτο πράγμα που θα σκεφτόμουν ήταν. Κλείσαν τις αλλαγές. Σφίχτηκε λίγο η καρδιά. Μα κάνει και αλλαγή ο Πασχαλάκης. Ναι, η αλλαγή. Και εννοεί την μπλούζα. Πού να καταλάβω ότι έτσι εννοεί την μπλούζα. Εκείνη την ώρα, όντως μέχρι να το καταλάβουμε λίγο όλοι, το βλέπεις στο πλάνο και λες τώρα μπλούζα φορά ζητάει. Η αλλαγή ζητάει. Εκεί και πιάσε χώρο. Δηλαδή δεν πας πουθενά. Ποιο θα βάζαμε αλλαγή. Δεν είχαμε αλλαγή. Ναι, ρε φίλε, αν έπαιρνε βγει. Ποιον βάζαμε τέρμα. Όχι, τέρμα θα βάζαμε τον Ακπομ. Το βλέπω ότι είναι. Ναι, ότι το έχει. Ο Μάτος πήγε προς τα εκεί σε κάποια φάση. Και ο Μάτος το είχε. Ο Μάτος θα έβγαινε και θα πιάσει την μπάλα σε καμιά σέντρα. Τέσσερις αγωνίες, δύο μπουνιές, μια γονατιά. Τροτοφύλακα, εσύ μπορώ να κάνω έξοδο. Βαρέλα, κλέσπο, όχι. Όχι, αυτοί παίζαν καλά. Ρε. Πρέπει να βάλουμε κάποιον που ήταν λίγο κόνος. Θα τέριαζε στο Μάτος αυτό το πράγμα τώρα, πλάκα. Θα βγάζει όλο το. Ο Μάτος άμα του το έκανε αυτό. Καλά, και ερχόταν άλλη μία φάση. Ερχόταν μετά. Ζούσε ο Μάτος. Και γινόταν μία σέντρα. Θα πήγαινε. Κουτουλιά, μπουνιά, γκονιά, κλωτσιά μαζί και πιάσιμο μπάλας. Γουάρντα τέρμα. Α, καλά. Έχει το νευρικό αυτό. Θα το ξεχνούσε. Κάνεις εικόνα. Θα το ξεχνούσε. Θα ξεχνούσε να βάλει τα χέρια του. Θα ξεχνούσε ότι είχε. Με τα πόδια ρε φιρόλα. Με τα μαλλιά, με τα μαλλιά. Πω, Χαμπίμπι, γύρνα να την μπάλα πίσω. Τέρμα. Χαμπίμπι, τέρμα. Μην τη γυρνούσε μόνο του πρώτα προς τα πίσω. Όχι, όχι, μακριά από το βάλτε αυτό. Όντως το σενάριο ήταν για Μάτος, αν κατάλαβα καλά. Ναι, αυτός πήγαινε προς τα εκεί. Ναι. Το συζήτησαν λίγο δηλαδή. Πού να τρέχεις κιόλας. Αλλά ήταν πολλή ώρα. Δεν ήταν 3-4 λεπτά. Ήταν πολλή ώρα μετά. 3-4 λεπτά ήταν. Δεν ήταν μόνο 3-4 λεπτά. Σήμερα. Το σκέφτομαι. Το χρονομετρούσα. Το σκέφτομαι. Α, εντάξει, ναι. Εννοείται λοιπόν, για να κλείσουμε και αυτή την υπόθεση, ότι ο Μπαράλες ήθελε
να κόψει τα πλευρά του Πασχαλάκη. Αυτό δείχνει η γλώσσα του σώματος, η οποία σύμφωνα με το, πώς λεγόταν εκείνη η σειρά με το Tim Roth, Lie to Me. Ναι. Σύμφωνα με το Lie to Me, λέει τα πάντα. Ωραία. Και βέβαια είναι και το timing, το σημείο το οποίο ο παίκτης, ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να κάνει αλλαγές και μια δολοφονία του τερματοφύλακά του θα του στερήσει έναν παίκτη ακόμη και θα τελειώσει χωρίς τερματοφύλακα με 9. Και αν το Τσαμούρης δεν είχε καλό οπτικό πεδίο. Αυτός ο Adams Family δεξιά. Ο Δημήτριος φίλος, φίλος από τη Βιωτία, ναι. Φίλος πιανού δεν ξέρω. Κανενός. Εσύ είδε το, είδες, τα μότητα του, την καράφλα την είδες. Ναι. Δεν υπάρχει φίλε. Εγώ σου λέω ότι ο Τσαμούρης επειδή μου είχε μπροστά του 10 παίκτες και δεν είδε την καρατιά που πιστεύω την είδε. Την είδα, εσύ ρε Πόπτη, από τα πλάγια, το έχεις όλο το κάδρο ρε φίλε. Ναι. Τίποτα, κάτω η σημαία. Αυτό αν το έκανε παίκτης του ΠΑΟΚ, δηλαδή ο Γκαρσία μια απέλασε, φορά έδωσε μια κλωσιά. Ναι, δεν θυμάσαι. Απέλασε, ντροπιάζει την Ελλάδα και ναι, να φέγει στην Ουρουγουάη. Ναι, ναι. Τίποτα, μηδέν. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Τα πράγματα είναι. Ο παρατηρητής διαιτησίας, για να δώσουμε και μια είδηση, προφανώς και θα στείλει για βρούβες τον Τσαμούρη για τη φάση του Βιερίνια ορθώς. Για την αποβολή του Κάνιας επίσης ορθώς και τα δύο φάουλ δεν είναι. Που δίνεται στον Κάνιας. Οι κάρτες. Και βέβαια. Η τρίτη φάση είναι αυτή του Μπαράλες, η οποία είναι κόκκινη, απέλαση και εξαφάνιση του DNA του από τον πλανήτη. Εντάξει. Δεν είναι απλά κόκκινη. Είναι το χειρότερο χτύπημα στη σύγχρονη ιστορία του ελληνικού αθλητισμού. Ο Αλέξανδρος ο Νικολαίδης, ο φίλος μου, δεν έχει χτυπήσει έτσι κάποιον, ποτέ κάποιον. Ωραία. Ο Ζαμπίδης δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Ένα ήταν το χτύπημα στο Σουμάχερ, θυμάσαι το Μουντιάλ του 86. Ο Σουμάχερ το έκανε. Του Σουμάχερ στον Μπαστόν, εντάξει. Ναι. Και δεύτερο είναι αυτό. Ναι. Ακριβώς αυτό. Αυτό ακριβώς. Τώρα. Λοιπόν, αυτά, τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε να πούμε στην τελική ευθεία. Τα ακόμα 10 λεπτάκια σίγουρα για να διεκδικήσετε ένα από τα 5 εισιτήρια του αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Λάρισα, Κυριακή απόγευμα στην Τούμπα. FM κενό ΠΑΟΚ κενό ονοματεπώνυμο στο 54526. Κλήρωση λίγο πριν τελειώσουμε την εκπομπή, δηλαδή 2 παρα 2, 2 παρα 3. 5 εισιτήρια και σήμερα. Οι γνωστές κυρίες του project μας λένε ότι ο Πασχαλάκης έχει μόνο μάτια για την κοπέλα του, αλλά ό,τι πίεση και να δέχτηκε χθες δεν υπάρχει καμία περίπτωση να ασχοληθεί. Αυτά τα νέα παιδιά που αντέχουν στις πιέσεις, σε αντίθεση με κάποιους άλλους που ξέρω, που δεν αντέχουν τις πιέσεις. Εντάξει. Πολύ πειρασμοί, ναι. Ναι, δεν πειράζει. Εμείς τους αγαπάμε όλους. Ό,τι επιλογή και να κάνουν, είναι δικά μας παιδιά, είναι παιδιά της οικογένειας. Ελπίζουμε ο Πασχαλάκης να μην έχει απολύτως τίποτα και να μπορέσει να είναι διαθέσιμος στο παιχνίδι με τη Λάρισα την ερχόμενη Κυριακή στις 7.30 ώρα. Πριν πεις για το Κούγια, φαντάζομαι είπες κάτι θα πεις. Ένα μήνυμα του 692. Άσε Σταύρο, τους είδαμε τους νεαρούς του ΠΑΟΚ βολοδέρουν σε Β' και Γ' Εθνική. Ο Σαββίδης στα 22 του είναι χωρίς ομάδα. Δεν μπορούμε να βγάλουμε έναν καν, μάλλον ένα κανονικό ποδοσφαιριστή. Έχει δίκιο φίλος για τη φουρνιά εκείνη. Αλλά αυτή η φουρνιά είναι, δείχνει να είναι διαφορετική, εντάξει. Παιδιά, είναι άλλη φουρνιά. Καμία φουρνιά του ΠΑΟΚ δεν είχε 6-7 βασικούς στην Εθνική Νέων. Εγώ δεν έχω θέσει ποτέ τέτοιο θέμα. Ό,τι μηνύματα λαμβάνω δεξιά και αριστερά για αυτά τα παιδιά είναι top στη χώρα. Τα παιδιά αυτά ισοφαρίστηκαν στο 32 από τη Λαμία σε ένα κόρνερ, αλλά στο 34. Ο Τσαούς εκμεταλλεύτηκε λάθος της άμυνας της Λαμίας και πέτυχε το 1-2. Έχουμε ημίχρονο στη Λαμία, 2-1 προηγείται ο ΠΑΟΚ, η K19. Ναι. Η K19 λοιπόν. Αυτούς ποιος σου προπονεί? Ο Παύλος. Ο Παύλος και αυτούς. Και ο Μύρο. Και ο Μύρο. Το δίδυμο φωτιά. Αυτοί μπορεί να είναι στο ίδιο δωμάτιο και να μιλήσουν 4 μέρες μετά. Καλά το κορυφαίο δωμάτιο ήταν Σνάουσερ Σολέν. Πόπο, ναι. Πώς συνεννοούντουσαν αυτοί? Μία κουβέντα ανά 3 ώρες. Αυτό είναι η αισιόδοξη πρόβλεψη. Μπορεί να ήταν η επικοινωνία του η καθημερινή, το βράδυ, ξέρω εγώ, σβήσει το φως. Αυτό. Ή και με νόημα αυτό. Λάμπα, δείχνω λάμπα. Ή καλημέρα το πρωί. Ο Σολέν δεν μιλούσε άλλη γλώσσα πλην των γαλλικών. Ο Μύρο δεν μιλάει γενικά. Ωραία, αλλά αυτός που το διάλεξε είναι δηλαδή σαδιστής, αν μη τι άλλο. Και άλλος δεν μιλούσε πολύ. Και ο Λίνο δεν μιλούσε πολύ. Μολίνο. Αόρατος.
Τι έκανες θες? Έφαγα. Και, τι και. Τι έφαγες, φάει. Τέλος. Είχαμε ποτέ τέτοιες προσωπικότητες. Τον Βερόν είχα έτσι στο μυαλό μου. Ο Κούγιας τον έβγαλε τον Ριχάρδο. Ελεύθερος μετά τις 2. Σε 10 λεπτάκια. Είμαστε συντονισμένοι. Ναι. Ομίδας, μ' αρέσει που κρύβουν το πρόσωπο του ανθρώπου. Εντάξει. Έχει παιχτεί μέχρι και στο τσάντ που έπαιξε προχθές ο Μορέιρα. Μορέιρα, ναι. 90-50 και τη. Αγκόλα τσάντ. Μπασκετομάνα Αγκόλα. Εννοείται ότι στην Αφρική είναι μπασκετομάνα η Αγκόλα, να ξέρεις αγάπη. Εννοείται. Κατέβα στο μικρόφωνο λίγο, γιατί δεν γίνεται να μιλάει το μάτι σου. Έχει το μικρόφωνο στο ύψο του μάτι. Να μιλάει το μάτι, ρε. Ναι, δηλαδή. Τα ανεβάζω, το κατεβάζω, ρε, σταμάτα. Γιατί ψηλώνεις ενδιάμεσα. Ε. Σταύρο, και είναι στο Μανιούτ Μπόλαο, που ήταν ο Αφρικανός. Από την Σουδάν. Σουδάν. Από την Σουδάν. Ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή, εντάξει. Πέθανε ο Μπόλ. 47 ετών. Ας το διάλο. Μην τα λες απότομα, ρε Στέλιο. Ο Στέλιος όλα ευχάριστα. Ο Στέλιος για αυτό μιλάει, παίρνει να σε κάνει αν ζει, όχι. Μετά τον Καβάφη, πήγαμε σε αυτό, ωραία. Έλεγα λοιπόν, για να πιάσουμε λίγο τα σοβαρά. Για Αλέξη. Πρώτα απ' όλα, Αλέξη Κούγιας. Εντάξει, κυνηγάς το χόρτο και τη διακίνηση χόρτου στη Λάρισα, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Εντάξει, κυνηγάει. Ξεκάθαρα, ναι. Φτιάξε το χόρτο στο Καζάρα, αδερφέ. Δεν είναι εικόνα αυτή η γηπέδου. Ο καημένος, πώς το λένε, του Πανιωνίου. Ποιον λες? Ο καημένος ποιος? Αυτός φάγε την κόκκινη, ρε. Ο τσα τσα τσου τσα τσου τσου. Ο Τσιλούλης. Ο Τσιλούλης. Έχασε το κοντρόλ. Γιατί ήταν τρελόμπαλα. Εντάξει. Δηλαδή τώρα, ναι ρε, όταν χτυπάει έτσι μπάλα στο έδαφος δεν μπορείς να την ελέγξεις. Και τώρα κοίτα τι έγινε. Γίνεται το τέτοιο. Κάνει ο Τσιλούλης το φάουλ. Δίνει την κλωτσιά στον άλλον, που κι αυτός είναι καημένος γιατί την έφαγε καλά. Παίζει με 10 Πανιώνιους, απολύεται τον Ιγκό. Γιατί χυλακούβε στη Λάρισα και το χόρτο δεν είναι καλό. Γι' αυτό οι Αλβανοί που κατηγορεί ο Αλέξης προσφέρουν κοινωνικό αγαθό έργο στην τοπική κοινωνία. Κοινωνικό έργο, κανονικά. Ναι, βελτιώνουν το χόρτο. Θα πρέπει να τιμηθούν, όχι να κυνηγηθούν. Ναι, βελτιώνουν το χόρτο στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας, η οποία φημίζεται άλλωστε και αυτό. Γι' αυτό. Μια φορά είχε πάρει μια φωτιά ένα χωριό εκεί απ' έξω, το οποίο ήταν όλο χασισόδεντα. Και πήγανε στο στρατό να βοηθήσουν και ακόμα δεν ξαμαστρώσανε. Ακόμα μαστούριδες είναι. Εντάξει. Πάμε στα άλλα θέματα, τη σχέση της FIFA, της UEFA και του Ολυμπιακού. Είναι σαφές πλέον ότι ο Ολυμπιακός ελέγχει πράγματα και καταστάσεις. Και πού καρφώθηκαν, γιατί συμβαίνει αυτό. Καρφώθηκαν στην υπεράσπιση του Τσαχιλίδη και οι δύο είχαν κοινή στρατηγική. Δηλαδή, βρίζει ο Τσαχιλίδης τον αντιπρόεδρο της ΕΠΟ, τον Αντωνίου. Χιδέα. Καλή εκτελεστική επιτροπή η ΕΠΟ, ωραία, για να απολύσει τον Τσαχιλίδη που είναι υπαλληλός της. Γιατί δεν μπορώ, φαντάσου τώρα εσύ, να βρίσεις τον Τζορμπατζόγλου, ναι, ωραία, στο ΠΑΟΚ 24 και να γυρίσω εγώ να σε αφήσω να δουλεύεις στο ΠΑΟΚ 24. Ναι. Εντάξει, δεν γίνεται αυτό. Θα πρέπει να φύγεις. Ναι. Εκείνη τη στιγμή. Αυτό έγινε λοιπόν, έκανε η εκτελεστική επιτροπή συμβούλιο, έδιωξε τον Τσαχιλίδη και καπάκι. Τα ΜΜΕ του Ολυμπιακού και οι δύο σύμβουλοι του Ολυμπιακού ψηφίσαν κατά. Ωραία. Τα ΜΜΕ του Ολυμπιακού ορμούσαν την ΕΠΟ για την απόλυση του Τσαχιλίδη. Και την ίδια στιγμή έστελνε επιστολή η UEFA, FIFA, Επιτροπή, πώς τη λένε, ΚΕΔ. Ωραία. Επιστολή κατά της απόλυσης του Τσαχιλίδη. Ο οποίος Τσαχιλίδης, παιδιά, ήταν υπεύθυνος για τους διαιτητές της ΓΑΜΑ Εθνικής. Προφανώς δεν έκανε μόνο αυτό ο άνθρωπος. Είχε και κάποιες άλλες αρμοδιότητες στη συγκεκριμένη ιστορία. Το να κάνουν αυτό το πράγμα λοιπόν στην ΚΕΔ, να υπερασπιστούν αυτόν που έβρισε χιδαία τον αντιπρόεδρο της ΕΠΟ, που είναι ένας καλός άνθρωπος ο Αντωνίου, δηλαδή δεν είναι αυτό το παραδοσιακό παράγοντα που έχετε στο μυαλό σας. Μιλάμε για έναν άνθρωπο άκακο. Άκακο εντελώς. Εντάξει. Δεν μπορεί ο γραμμένος να κρατήσει έναν υπάλληλο που μιλάει έτσι στον αντιπρόεδρό του. Αυτό το απλό πράγμα δεν μπορεί να το καταλάβει δήθεν η UEFA, Παύλα FIFA.
και λειτουργεί όπως λειτουργήσε ακριβώς ο Ολυμπιακός. Υπερασπίστηκε τον Τσαχιλίδη, ενώ θα έπρεπε απευθείας να πει: αδερφέ, έκανε αυτό, χάρηκα πολύ, να σπρώσει, θα βάλουμε άλλον. Υπάρχουν και άλλες ενδείξεις βέβαια ότι αυτοί οι δύο πορεύονται μαζί. Οι ορισμοί, ζητάει, κάνει bullying, κάνουν bullying τα ΜΜΕ του Ολυμπιακού πριν το Ατρόμητος Ολυμπιακός να μην παίξει ο Παπαπέτρου και να μην παίξει διεθνής στο Ατρόμητος, ενώ θα πρέπει να παίξει ξένος στο Ατρόμητος Ολυμπιακός. Ναι, αλλά ποια είναι το bullying, φίλε. Ναι, μα είναι μαζί. Ενώ είναι από τα πιο σημαντικά παιχνίδια. Ναι, μα είναι μαζί. Και βάζουν τον Ευαγγέλου που δεν είναι διεθνής. Τρώει μπούλινγκ ο Ευαγγέλου άσχημο πουθενά η ΚΕΔ και η FIFA, ο UEFA για αυτό που συνέβη. Να υπερασπιστεί τον Ευαγγέλου και τις συμπεριφορές απέναντι στις συμπεριφορές του Ολυμπιακού. Και πρέπει λοιπόν εμείς πρέπει να ανεχτούμε αυτήν τη διαδικασία. Εγώ παραδοσιακά θεωρώ ότι οι ξένοι είναι μεγαλύτερα λαμόγια. Και δεν έχω και κανένα ταλκά για το τι συμβαίνει στη χώρα μας. Mm. Εντάξει, αυτή που με τον κολοκοτρώνει, που τον φυλάκισε, την Μπουμπουλίνα που την έδιωξε. Ωραία. Αν είναι δυνατόν να πρέπει να υποστούμε αυτές τις συμπεριφορές από την ΚΕΔ, της FIFA, UEFA. Κάποιος να τους μαζέψει. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί από μόνος, αυτό είναι ξεκάθαρο. Εντάξει, η ΕΠΟ έχει υποχρέωση να φωνάξει αυτά τα παλικάρια και να ζητήσει εξηγήσεις για τις συμπεριφορές τους, για τις επιλογές τους και όλα όσα εκφράζει αυτή τη στιγμή η συγκεκριμένη παρέα. Αυτά 25 χρόνια δεν υπήρχαν πουθενά. Με το που έχασε τα κόζια ο Ολυμπιακός εμφανίζονται και μας κουνάνε το δάχτυλο. Τους έχει από πουθενά ο Ολυμπιακός και δεν το ξέρει, κανένα βίντεο, τίποτα από Μαλαισία που είναι με 8χρονες, ξέρω εγώ, δεν μπορώ να καταλάβω. Αν δεν αρχίζω και υποψιάζομαι και τέτοια πράγματα πλέον. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που γίνεται με την ΚΕΔ. Δεν υπάρχει με την FIFA, Παύλα, UEFA. Είναι αλητεία, μαζί με τον Τριτσόνη είναι αυτή η ιστορία όλη. Ο υπεύθυνος ανάπτυξης γελάει το σύμπαν. Ποια ανάπτυξη στην ελληνική διαιτησία. Ό,τι έχουν διαλέξει. Ωραία. Το ότι έχει δύο χέρια και δύο πόδια είναι επιτυχία. Από τίτλους, καλά πάμε πάντως. Σκέφτονται πράγματα. Κάτι στον ΠΑΟΚ τα έχουμε αυτά. Ναι, εντάξει. Υπεύθυνο στρατηγική ανάπτυξη. Υπεύθυνο. Σύμβουλο στρατηγικού συντονισμού. Στρατηγικό σύμβουλο. Ναι, αυτό. Ναι, εντάξει, τα έχουμε και στον ΠΑΟΚ. Coordinator. Αυτό που είναι στην. Ναι. Fitness coordinator. Δηλαδή, εντάξει. Πού να τα δείτε αυτά, βρε. Πού να τα δείτε καλά, βλάχη. Μοσχάρια, βόδια, animals. Animals. Εντάξει. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια συντεχνία. Πρέπει να αποκαλυφθεί. Εμείς η δουλειά μας είναι να πούμε και πέντε πράγματα γύρω από αυτό που αντιλαμβανόμαστε. Εντάξει, όποιος παράγοντας αντιλήφθηκε πώς συμπεριφέρθηκε η UEFA και η FIFA, χοροπήδηξε το κατσίκι μου. Σου έχω μιλήσει και εκτός ΠΑΟΚ. Στην υπόθεση Τσαχιλίδη. Μιλάμε για την αλφαβήτα τώρα. Και βέβαια, στημένα δημοσιεύματα παντού, χορηγούμενα στην άποψη του κυρίου Μητρόπουλου, στο 10 του κυρίου Μαρινάκη, από εδώ, από εκεί. Στη μέρα πρωτοσέλιδα. Πρωτοσέλιδα. Να γελάς δηλαδή. Να γελάς. Απλά να κάνω μια τελευταία αναφορά στην ΑΕΚ για φέτος. Και στη Live Sport, η οποία μου χρηστάει και δύο μηνιάτικα. Και σένα. Ναι. Από ό,τι είδα και τον Κουβεντίδη είχε να τον πληρώσει 1,5 χρόνο, από ό,τι είδα σε ένα post του Κουβεντίδη. Παιδιά, χαλαρώστε λίγο. Και εσύ δεν γίνεται να μην είδες τι γίνεται με τον Ολυμπιακό. Ωραία, αλλά δεν γίνεται να μην καταγράφεις την πρώτη σελίδα. Τι βάζουν από κάτω και στα μικρά γράμματα στον Ολυμπιακό, τι έχουν. Τα εύκολα, δύσκολα κτλ. Ολυμπιακός, ναι, offside το Βούκοβιτς. Με μικρά γράμματα. Δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι δεν είναι. Ναι. Στον Ολυμπιακό τώρα δεν έχει διαφορά. 8 βαθμούς έχει πάρει ο Ολυμπιακός από διαιτητικά λάθη υπέρ του. Δεν έχει διαφορά τώρα πώς θέλω να το περάσουν στον Ολυμπιακό. Είναι μια μικρή αναφορά, ούτε καν βασικά το βλέπεις. Τα εύκολα, δύσκολα είναι το κεντρικό. Στον ΠΑΟΚ δεν γίνεται να μην το είδες. Δεν γίνεται να μην το είδες. Και ολόκληρη φωτογραφία, τσαμούρι, βαρέλα από κάτω, όλα. Ναι. Μιλάμε, κοίτα, ότι πέρσι συνεργάστηκε ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ, έστω και άθελά τους, για να χάσουμε στο πρωτάθλημα ένα γεγονός. Αλλά φέτος είναι απροκάλυπτο. Ναι. Φέτος το κάνουν η ώρα για σπορ, έχει βασικό. Τι είναι αυτό, ρε, αδικημένο. Ναι. Εντάξει, πολύ έξυπνο. Είναι αδιακόρετη, το κάτω στα δεξιά. Τι. Χάνει η μάνα το παιδί.
Ναι. Κάνει και για τους δύο ωραία ώρα. Στον Ολυμπιακό πάλι δεν το βλέπεις. Αν δεις έτσι πρώτα, πιστεύω ότι δεν υπάρχει τίποτα. Ναι. Μία απλή νίκη. Έχετε γίνει πιο συχαμένοι από αυτούς. Απλά ναι. Δεν ασχοληθούμε άλλο γιατί έχετε τα δικά σας. Λύστε τα. Πάρτε κανένα παίκτη δηλαδή, κανένα δανεικό του Γενάρη. Μπα και βγαίνει ενδεκάδα γιατί θα φύγουν όλοι στο τέλος. Ή κρατήστε κανένα. Απλά κρατήστε λίγο τα προσχήματα. Εντάξει. Εμείς επαναλαμβάνουμε. Εχθρός του ΠΑΟΚ είναι ο Ολυμπιακός. Με αυτόν θα ασχολούμαστε από εδώ και πέρα. Ας τους άλλους στη μιζέρια τους. Αυτό, τίποτα άλλο. Και μετά το μονόλογο που κάναμε για 2 ώρες, γιατί έτσι είναι μετά από τα παιχνίδια. Καταλαβαίνω, φίλε, ότι έχεις ενστερνιστεί το κράτα το θυμό σου και κάνεις το σταυρό σου, δηλαδή όσο πας. Γιατί δεν είμαι πολύ ήρεμος. Παρότι δεν μαθαίνουμε τίποτα με τις νίκες. Ναι. Αυτή η αηδία πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να χάσουμε να μάθουμε επιτέλους κι εμείς σαν οργανισμός. Σαν δημοσιογράφοι, σαν οπαδοί. Δεν γίνεται. Τι έχεις μάθει, δηλαδή. Θέλω να το πω 2 ώρες, ρε. Είσαι απλά πρώτος. Νίκη. Δηλαδή, εμείς πότε θα χάσουμε, ρε φίλε. Να μάθουμε. Καλά, μην το μιλάς. Δεν έχουν τα παιδιά. Ή τα ίσον άσκηση. Πολύ καλό. Να μείνω στον κόλπο. Πολύ καλό ποντιακό γνωμικό αυτό. Ή τα ίσον άσκηση. Πώς λύγει τα ποντιακά αυτό. Θα μας φέρεις λίγο το ποντιακό στοιχείο. Πρέπει να ξέρει να μιλάει για κάτι, αλλά δεν μιλάει για να μην. Στο μεταξύ έχουμε και 3 ποντιακά στοιχεία. Εσύ δεν έχεις. Α, μπράβο, αυτό που λέτε μόνο εμένα. Και είστε και κάτσε να γίνουμε λίγο συμπαθείς στην οικογένεια. Άντε, εγώ πάλι. Και του γένου Σαββίδη είναι η μάνα μου, εντάξει, να τα λέμε όλα. Oh. Θείο, τι κάνεις. Ωραία. Ναι. Ναι. Στέργη εσύ. Μισός πόντιος. Η μητέρα μου, ναι, η μητέρα μου. Και εσύ μισός πόντιος. Εντάξει, απλά. Το γένος το γένος Πουζανίδη. Άρα είστε μισή-μισή και εγώ εντάξει, απλά είμαι. Εσύ είσαι, φίλε, πηδίχιος MC να πούμε, DJ. Εσύ είσαι τα 3 δεύτερα, αγάπη. Εσύ είσαι, λες και βγήκες από ποντιακή λίρα. Έτσι, αγάπη. Γιατί τρέπεσαι όπως σε ποντιά, πας καλά, πιο περήφανος λαός. Βάλε ένα πηδίχιο. Και αυτό το κομμάτι με το στείλουμε κιόλας. Ναι, είμαστε κι εμείς πόντιοι, παιδιά, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, μισή. Εντάξει, είμαστε δηλαδή στους 2/3 της εκπομπής, είναι ποντιακά. Τελικά θα γίνει ο τελικός στο κανάλι του Προέδρου. Κυριακή, ένα κοιτάρα, τελικό, έκλεισε το κανάλι του Προέδρου, έκλεισε ο τελικός. Βρήκες πηδίχιο. Όχι ρε, πλάκα κάνω. Δεν είμαστε φίλοι τα 2/3. Είμαστε τα 4/6 παραπάνω. Μήπως είμαστε τα 6/8. Πάλι το ίδιο είναι. Ωραία. Λοιπόν, κάπου εδώ. Θα κάνουμε την κλήρωση καταρχάς. Κάνουμε κλήρωση. Γρήγορα γιατί. Κλήρωση. Παγκό το κεράσι. Παμπελοπονησιακό. Πες το λίγο. Γρήγορα. Παμπελοπονησιακό. Παμπελοπονησιακό. Είδες, εκπαιδεύεται όλα. Μαθαίνουμε. Καραπαπάς να κάνει τώρα. Προδίνω το πει ακόμα. Ετοιμάζω, έχω την εικόνα, την ξάνθα να πηγαίνει πέρα εδώ. Όχι, τιμωρημένο θα είναι. Δεν νομίζω. Ε? Δεν νομίζω. Αγόρι μου, μούληψες. Μόνο εσύ μούληψες πραγματικά, αλλά ξέρεις. Μόνο εσύ. Ποιος το κλαίει. Ποιος το κλαίει. Τι έγινε. Μιλάμε. Ναι. Ωραία, ήρθε πράγματα. Βασιλιάς, παιδιά, ήρθε ο βασιλιάς. Ο Ρεξάτος, όπως πάντα. Ωραία, λοιπόν, τα εισιτήρια. Αριστίδης Διαβάτης σε 3,77. Νίκος Ματζήρης σε 8,62. Νίκος Κομματίδης σε 3,96. Σταμάτης Μωραΐτης σε 6,24. Ειρήνη Μανώλη. Ναι. Ναι, σε 7,72. Και Μαρία Αμπλιανίδου σε 8,62. Θα ενημερωθείτε από τη γραμματεία εντός ολίγου. Αριστίδης Διαβάτης, Νίκος Ματζήρης, Νίκος Κομματίδης, Σταμάτης Μωραΐτης, Ειρήνη Μανώλη και Μαρία Αμπλιανίδου. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Λοιπόν, μένετε στο Λίμπερο 107 και 4. Ακολουθεί ο Βασιλιάς μαζί με τον Σταύρο Κόλκα μετά από αρκετές μέρες. Νομίζω θα είναι μια απολαυστική ώρα από τις 2 μέχρι τις 3. Καλό μεσημέρι από εμάς.